Παγώνουν για μία ακόμα φορά οι επεμβάσεις, καθώς λόγω COVID μειώνονται οι αίθουσες των χειρουργείων και μοιραία θα αυξηθούν οι λίστες αναμονής. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, ατέλειωτη είναι η λίστα για χειρουργεία που χρειάζονται αναισθησία, καθώς αυτή τη στιγμή 12.522 κριτικοί βρίσκονται σε αναμονή. Αναλυτικά, 5.542 ασθενείς στο Παγνή, 2.708 στο Βενιζέλιο, 2.075 στα Χανιά, 1.278 στο Ρέθυμνο, 499 στον Άγιο Νικόλαο, 142 στην Ιεράπετρα και 136 στο νοσοκομείο Σιτίας. Επειδή υπάρχει και μια αυξημένη πληρότητα στις ΜΕΘ, που εδώ στο Ηράκλειο ξεπερνάει το 85% και γι' αυτό μειώθηκαν κατά 2 χτες τα χειρουργικά κρεβάτια, ώστε να εξοικονομηθεί και προσωπικό και βέβαια υποδομές. Και το σχέδιο που υπάρχει, αν τυχόν αυξηθεί και άλλο η πληρότητα στις ΜΕΘ, είναι να μετατραπεί και η αίθουσα ανάνυψης του χειρουργείου σε αίθουσα ΜΕΘ COVID, όπως είχε γίνει και τον Αύγουστο. Στο Παγνή, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, μειώνονται κατά 2 οι αίθουσες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όσους περιμένουν να χειρουργηθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, σύμφωνα με το Σωματείο, οι αίθουσες χειρουργείων είναι 4. Θα γίνονται 7 τακτικά χειρουργεία και βεβαίως θα μειωθούν και τα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Με μπαλώματα επιχειρούν να καλύψουν τα σοβαρά κενά που δημιουργούνται από αυτή την πανδημία. Την ίδια ώρα ο κορονοϊός πιέζει το σύστημα υγείας, οι ανάγκες αυξάνονται, όχι όμως και το προσωπικό, σύμφωνα με τους εργαζομένους. Όπως τονίζουν, σχεδιάζεται νέα κλινική COVID στο Παγνή, χωρίς την ενίσχυση του αριθμού των εργαζομένων, όπως υποστηρίζουν. Δεν έχει ανοίξει μέχρι τώρα λόγω έλλειψης προσωπικού. Όποιο άνοιγμα θα γίνει με μετακίνηση προσωπικού, χωρίς ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού κύρια, αλλά και του ιατρικού και των άλλων ειδικοτήτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άλλωστε, το προσωπικό των νοσοκομείων έχει αποδεκατιστεί, καθώς πολλοί νοσούν και βρίσκονται σε καραντίνα. Έτσι, οι υπόλοιποι που μένουν πίσω σηκώνουν το βάρος για να βγουν οι βάρδιες και οι δύσκολες εφημερίες. Τελευταία εβδομάδα είναι πάνω από 40 με 50 και μας ανησυχεί πολύ και η νέα οδηγία ότι μειώνονται ο χρόνος απομόνωσης των νοσούντων σε 5 μόλις ημέρες, των ήπια νοσούντων σε 5 μόλις ημέρες. Οπότε σε 5 μέρες υποχρεώνονται να γυρίσουν τη δουλειά χωρίς νέο τεστ. Και αυτό μας ανησυχεί γιατί ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια αύξηση της ενδονοσοκομιακής διασποράς.